Καλησπέρα και από μένα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στην έναρξη του 20ου σεμιναρίου συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης που πραγματοποιείται για άλλη μια χρονιά στο νοσοκομείο μας από την Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού. Όπως γνωρίζετε, αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από το 1996 και συνεχίζεται αναλυπώς μέχρι σήμερα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται εγώ να πω πόση σημασία έχει η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον και δεδομένων των συνθηκών που ζει και η χώρα μας. Τον χρόνο, συμπληρώνοντας φέτος ένα χρόνο στη διοίκηση του νοσοκομείου, είχα την ευκαιρία και εγώ να συνεργαστώ με τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας, τον κύριο Ζακυνθινό, την κυρία Τσιρογιάννη, τον κύριο Αποστόλου και όλους τους άλλους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, και θα ήθελα και δημοσίως να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου. Ως εκ τούτου θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του σεμιναρίου, για την οποία είμαι προσωπικά απολύτως βέβαιος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους από μένα. Θυμάμαι ότι και πριν από 8, 9, 10 χρόνια στην ίδια εκδήλωση, το τι προσπάθειες γινόντουσαν από την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου για το ετήσιο σεμινάριο της συνεχιζόμενης κατάρτισης στο νοσοκομείο μας. Θα ήθελα από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω όλους τους διευθυντές που έχουν σταθεροποιηθεί, τον κύριο Πρίγκουρη, τον κύριο Μαλόβρουβα, τον κύριο Μπελένη και όλους αυτούς για την προσφορά τους, η οποία στο νοσοκομείο είναι ανεκτήμητη. Και από μένα, καλή επιτυχία στο έργο σας, το οποίο σίγουρα, όπως και τις προηγούμενες φορές, θα είναι προς όφελος στο νοσοκομείο των νοσηλευτών, των γιατρών και του προσωπικού. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Προσωπικά θέλω να πω μια κουβέντα μοναχά, επειδή τυχαίνει αυτή η εποχή, Φλεβάρης του 2015, ήταν 70 χρόνια μετά την ίδρυση της Επιστημονικής Ένωσης του Ευαγγελισμού. Φλεβάρης του 1945 δεν ήταν τυχαία ημερομηνία. Εδώ ο διευθυντής της τρίτης χειρουργικής κλινικής ήταν ο αείμνηστος, πιστεύω, ο Πέτρος Κόκαλης. Και θα ήθελα εκ μέρους του Ειδικού Συμβουλίου να τιμήσουμε τη μνήμη του ενός τόσου μεγάλου ανθρώπου και επιστήμονα. Θέλω εγώ να ευχαριστήσω μερικούς ανθρώπους που συνέβαλαν σημαντικά. Η Επιστημονική Επιτροπή, την οποία βέβαια θα κρίνετε εσείς το αποτέλεσμα, όποιοι παρακολουθήσουν. Πρόεδρος ήταν ο κύριος Μάντζαρης, με την κυρία Τσιρογιάννη την πρόεδρο, που δούλεψαν πάρα πολύ επισταμμένος και σκληρά. Οργανωτική Επιτροπή, ασχολούμενη κυρίως με τα οικονομικά και την οργάνωση, ήταν η κυρία Παγώνη, με βοηθό, αντιπρόεδρο όχι βοηθό, τον κύριο Ανδρεάδη, οι οποίοι δούλεψαν όχι καλά, τέλεια, έκαναν προϋπολογισμό που μακάρι να ήταν και ο ελληνικός έτσι. Κατάφεραν να μας ξελασπώσουν από τις προηγούμενες οφειλές, δηλαδή δεν χρωστάμε ούτε δάνεια ούτε τόκους. Και τέλος την Εκδοτική Επιτροπή, που ήταν η κυρία Αθανασιάδη με τον κύριο Στυλιανίδη. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τις εταιρείες που συνέβαλαν στην οικονομική ευμάρεια του συνεδρίου. Επίσης, από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω για την συμβολή του τη διοίκηση του νοσοκομείου, που οποία πληρώνει το up-to-date και άλλα πράγματα για να έχουν επιστημονική κατάρτιση οι γιατροί έμπρακτα, και με τα πρώτα λεφτά που ήρθαν τα πλήρωσαν.
Λοιπόν, υπάρχουν τρία βραβεία. Τα δύο είναι στο όνομα του Διονυσίου Οίκου και το άλλο είναι το βραβείο στο όνομα του Κώστα Γαρδίκα. Θα παρακαλέσω να έρθουν πάνω. Το πρώτο βραβείο είναι «Καλύτερη παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης 2013-2014». Με θέμα άντρας 63 ετών με θρομβοπενία, ουδετεροπενία και σημαντική απώλεια βάρους, θα παρακαλούσα τον ιατρό της αιματολογικής λεμφωμάτων κλινικής, τον κύριο Μάρκου, ειδικευόμενο στην αιματολογία, να έρθει επάνω, και την υπεύθυνη ειδικευμένη κυρία Παγώνη, διευθύντρια αιματολογικής κλινικής. Είναι το βιβλίο του καθηγητή Γαρδίκα περί ενός θεράπευτου γιατρού. Λοιπόν, το δεύτερο βραβείο είναι θα πάει στο γάμα παθολογικό τμήμα, που είναι πάλι θέμα ενδιαφέρουσας περίπτωση γυναίκα 57 ετών με εμπύρετο και υπατονοσπλειονομεγαλία. Θα ήθελα τον ιατρό ειδικευόμενο στο γάμο παθολογικό τμήμα Τζιχάτ Μπαϊράμ και την υπεύθυνη επιμελήτρια Κοντοπούλου Θεανό. Το τρίτο βραβείο είναι στην καλύτερη διαφορική διάγνωση 2013-2014 στον κύριο Κρίτσο Κωνσταντίνο, συγγνώμη, από το Δέλτα Παθολογικό Τμήμα. Ευχαριστούμε, κύριε Αθανασιάδη. Το επόμενο, η κυρία Παγώνη θα απονείμει τιμητικό τίτλο στους αποχωρήσεις διευθυντές του νοσοκομείου μας το τελευταίο έτος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ. Το ετήσιο σεμινάριο συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης είναι η κορυφαία επιστημονική εκπαιδευτική εκδήλωση του νοσοκομείου μας, με ενδιαφέρον όχι μόνο για τους εργαζόμενους στον Ευαγγελισμό, αλλά και σε όλο το λεκανοπαίδιο. Είναι λοιπόν αναμφισβήτητα η καλύτερη στιγμή αυτή να τιμήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει ένα κομμάτι από τη ζωή τους για να είναι ο Ευαγγελισμός αυτό που είναι. Είναι γνωστό σε όλους και είναι και κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται από κανέναν, ότι αυτό το νοσοκομείο έχει κάτι μαγικό, κάτι διαφορετικό. Το μαγικό και το διαφορετικό στη ζωή τα κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί οι οποίοι δούλεψαν εδώ, όπως και άλλοι παλιότεροι και αυτοί που έρχονται στη συνέχεια, είναι αυτοί που κάνουν το νοσοκομείο να είναι διαφορετικό. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι πάρα πολύ μικρό για όσα έχουν προσφέρει, να τους απονείμουμε ένα τίτλο τιμής. Θα καλέσω στην αρχή τον κύριο Αλφρέδο Θεοδόρου, διευθυντή του ΟΡΙΛΑ τμήματος. Προσφορά.
Και τώρα να καλέσω τον κύριο Χρυσόστομο Κονταξή, διευθυντή του ΔΕΛΤΑ Χειρουργικού Τμήματος, να του απονείμουμε αυτό το τίτλο για την προσφορά του στο νοσοκομείο. Κύριο Δημήτριο Μαλόβρουβα, διευθυντή του Ουρολογικού Τμήματος. Ένα μεγάλο προσωπικά ευχαριστώ για όλη τη βοήθεια στην κλινική και τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως. Αισθάνομαι ότι με τιμάτε απεριόριστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάει, αισθάνομαι, το σπίτι μου, η οικογένειά μου, η θρησκεία μου, ο ναός μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους όσους μας βοήθησαν. Ο Ευαγγελισμός μας πρόσφερε πάρα πολλά. Εμείς ο καθένας μας από λίγο, από ένα λιθαράκι. Ελπίζουμε ότι τα κάναμε καλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους. Ο κύριος Γεώργιος Φαρμάκης, διευθυντής επίσης του Ουρολογικού Τμήματος. Τον κύριο Αθανάσιο Παπαχριστόπουλο για την προσφορά του στο νοσοκομείο. Είναι εδώ, μάλλον θα έχει υποχρεώσεις που δεν του επιτρέπουν να είναι μαζί μας σήμερα. Εμείς τον ευχαριστούμε. Του ευχόμαστε και συγχαρητήρια. Τον κύριο Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, διευθυντή του Ενδοκρινολογικού Τμήματος. Αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, εμείς είμαστε και αδελφές κλινικές ως εκ της μίασης στον έντομο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Το κύριο Ιωάννη Τριανταφύλου, διευθυντή του Ορθοπαιδικού Τμήματος. Τον ευχαριστούμε. Τον κύριο Δημήτριο Δημητρόγλου, διευθυντή του Οδοντιατρικού Τμήματος. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημητρόγλου. Να είστε καλά. Την κυρία Καλλιόπη Δαμασκηνού, επίσης από το Οδοντιατρικό Τμήμα, για την προσφορά της και τη βοήθειά της. Κωνσταντίνα Λαρίου, επίσης διευθύντρια του Πάθου. Και
Και τέλος, αλλά όχι τελευταία, την κυρία Ελένη Στοφόρου, διευθύντρια του Κυταρολογικού, η οποία μάλλον δεν είναι εδώ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Και τελειώνοντας, εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό το σεμινάριο, που η επιτυχία θα είναι εξασφαλισμένη αν όλοι είμαστε παρόντες και έχουμε ένα ενεργό ρόλο. Ευχαριστώ. Ήρθε η ώρα του κυμπόμενου ομιλητού μας. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλος γι' αυτό από τον καθηγητή και ακαδημαϊκό κ. Χαράλα Μπορούσο. Οι σχέσεις του με τον Ευαγγελισμό είναι γνωστές και άρρηκτες. Διήθυνε και δημιούργησε τη μοναδική θεραπεία, την πρώτη ακαδημαϊκή μοναδική θεραπεία στην Ελλάδα. Την έκανε πάρα πολύ μεγάλη στο νοσοκομείο αυτό. Και τη διέθυνε 24 περίπου χρόνια. Επίσης, μετά που πήρε σύνταξη, είναι εδώ γύρω και συνεχώς φροντίζει τον Ευαγγελισμό με τον ένα τον άλλο τρόπο. Πιστεύω ότι ο Ευαγγελισμός και ο Χαράλα Μπορούσος είναι τόσο συνδεμένοι στην ψυχή του, από ό,τι ξέρω εγώ, όσο τίποτα άλλο. Κύριε Ρούσο, σας ευχαριστούμε πολύ.